Ανδρέα, καταρχάς συγχαρητήρια για την νίκη σας και νομίζω έχω την εντύπωση ότι δώσατε απαντήσεις καθώς δεν σας αντιπροσώπευε το προηγούμενο παιχνίδι στο Στρόβολο, όμως ήρθατε σήμερα και πήρατε και το παιχνίδι και την νίκη που ήταν και το ζητούμενο. Κοίταξε, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Θες κάτι? Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Κοίταξε, μια σειρά τελικών, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Το πρώτο παιχνίδι κερδίσαμε εμείς με πάρα πολύ καλή άμυνα. Στο δεύτερο παιχνίδι εμφανιστήκαμε εντελώς διαφορετικοί και ο Κερανός εμφανίστηκε πολύ διαφορετικός. Δεχτήκαμε 90 πόντους. Είναι αυτό που λες, κάτι που δεν μας αντιπροσωπεύει. Ήρθαμε πάλι πίσω στο Κήτιο. Παίξαμε πολύ καλύτερα άμυνα, γιατί μην κρυβόμαστε, από την άμυνα κερδίθηκε σήμερα το παιχνίδι. Όταν τρως από μια ομάδα που βάζει 85 πόντους μέσω όρο, τρως 60. Νομίζω από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Όπως σου είπα, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, ανασυγκρότηση, δεν έχει γίνει τίποτα, το έχω ξαναπεί, είτε ένα πόντο, είτε 10, είτε 20, είναι απλά μία νίκη. Απλά μας φέρνει μία νίκη πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Ανασυγκρότηση και τη Δευτέρα θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι μέσα στον Κεραυνό και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα γι' αυτό. Θα κάνω και την ίδια ερώτηση που έκανα και στον coach. Έχουμε Final Four, έχεις κάποια πρόβλεψη, κάποια εκτίμηση? Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον τελικό, Παναθηναϊκός κερδίζει το τρόπαιο, ως Λούκας MVP.